για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η βραδιά δικιά μας, να κοιμηθούμε αγκαλιά. Μπράβο. Μεσημέρι μιλά. Να σας πω για το ρόλο του δημιουργού. Ναι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία και μεγαλύτερη κατάρα να σου τύχει στο δρόμο ένας από τους λίγους ανθρώπους που έχουν χαράξει δρόμους και πορείες σε όνειρα άπιαστα και σιγόντο να κάνουν οι καημοί, οι πόθοι και οι τρελές ελπίδες ανθρώπων. Και μάλιστα ανθρώπων που αντιστέκονται σε ό,τι συμβαίνει σαν ρεύμα του καιρού, σαν μόδα και κρατάνε την προσωπική τους ευαισθησία σε αυτά που θέλουν να αλλάξουν. Και δεν αλλάζουν. Και σε αυτά που επιμένουν να θέλουν να αλλάξουν. Για να δημιουργώ λοιπόν, είναι ευχή και κατάρα. Ευλογία, να βρεθεί μια από τις τεράστιες δυνάμεις, όχι μόνο της καλλιτεχνίας, αλλά και του πολιτισμού, μπροστά. Και κατάρα, γιατί σε βαραίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ειδικά αν με αυτόν τον άνθρωπο έχεις κάνει πράγματα που τα έχει αγαπήσει ο κόσμος και τα έχει βάλει στις στιγμές τη ζωή του και παίρνει κάποιος από τα Χανιά και λέει, ρε εσείς τι κάνατε με τον Βασίλη, τι είναι αυτό, θέλω να σαλτάρω, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρελοί, πιο τρελοί από μένα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ρίγος στην πλάτη σου που απ' τη μία σε ακολουθεί αυτό και πρέπει να απαλλαγείς από αυτό, από αυτή τη σκιά. Από την άλλη δεν θες να διαψεύσεις, απ' την άλλη δεν θες να σε σέρνουνε και μετά όλα αυτά πάνε περίπατο όταν πάει στο μικρόφωνο και σε κοιτάει. Πατήσαμε στο χώμα σαν οχές. Δώσε μου μια ευκαιρία, κάνε εδώ. Αυτό. Δώσε μου. Αυτό. Χώμα τις πατήσαμε στο χώμα σαν οχές. Δώσε μου μια ευκαιρία, βάλε με στην ιστορία, κάνε. Ωραία, ωραία. Δώσε μου μια... Και το ίδιο πράγμα στη δεύτερη αυτή. Ωραία. Πάμε. Το ίδιο παρακάτω. Το ίδιο ακριβώς, τη ίδια στροφή παρακάτω. Επειδή αυτές έχουν μπει χειλό. Να μαζεύουν σε κομμάτια τη ζωή. Δώσε μου μια ευκαιρία, βάλε με στην ιστορία. Δώσε μου μια ευκαιρία, βάλε με στην ιστορία. Κάνε με να έχω μια ζωή. Πέταξε με μέσα σ' όλα, κάνε με να θέλω τώρα. Πέταξε με μέσα σ' όλα. Πάμε άλλη μία και το άλλο, να σε ανεβάσω λίγο. Όλο. Τι, όλο. Ναι, πέταξε με ναι. Αυτό. Όλο το στιχάκι, ξέρω σταμάτησε. Ναι, ναι, ναι. Δώσε μέχρι το παιδί. Να μαζεύουν σε κομμάτια τη ζωή. Δώσε μου μια ευκαιρία, βάλε με στην ιστορία. Κάνε με να έχω μια ζωή. Πέταξε με μέσα σ' όλα, κάνε. Κι αυτό. Ναι, 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 όλο. Okay. Το κρατάμε το μισό. Μια ευκαιρία, βάλε με στην ιστορία. Κάνε με να έχω μια ζωή. Πέταξε με μέσα σ' όλα, κάνε με να νιώθω τώρα. Μην ξαναχάσω τη στιγμή. Να θέλω. Να θέλω είναι. Τι είπα. Να νιώθω. Νιώθω. Είπα τέτοιο πράγμα. Γαμώ το, κοίτανε μπόμπα. Έλα, πάμε. Πία, βάλε με στην ιστορία. Κάνε με να έχω μια ζωή. Πέταξε με μέσα σ' όλα, κάνε με να θέλω τώρα. Μην ξαναχάσω τη στιγμή. Ωραία. Ωραία. Κάνε με να θέλω τώρα.
Παιδιά, πάμε λίγο-λίγο, ένα θέμα, κάθε θέμα ξεχωριστά, έτσι. Πάμε στην ιστορία. Πάλε με στην ιστορία. Πέταξε μέσα σ' όλα. Κάνε με ένα θέλω τώρα. Θέλω τώρα. Μήναν μου... Σχόλασαν οι συγκεντρώσεις και οι γιορτές. Μείναν μόνοι τους οι δρομικοί φωτιές. Οι σημαίες μαύρες μοιάζουν με σκιές. Α, έκανα λάθος, πήρα από το... Μπράβο, έλα, έλα. Οι σημαίες μαύρες μοιάζουν με σκιές. Ωραία. Τι ακούς? Τώρα καλά είμαι, εντάξει. Και όπως το έκανες ακριβώς, το χτίζεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις το ίδιο κουπλέ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μπράβο. Δεν με έφυγες εσύ. Ε, τώρα, ξαναμπείτε. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έρχεται. Σχόλασαν οι συγκεντρώσεις και οι γιορτές. Μείναν μόνοι τους οι δρόμικοι φωτιές. Οι σημαίες μαύρες μοιάζουν με σκιές. Που σημαίνει ότι πρέπει να του μεταδώσεις την τρελή φαντασίωση που είχες όταν έπαιρες μια κιθάρα και ένα χαρτί και απλά μόνος σου στη σιωπή και στο σκοτάδι έγραφες ένα πράγμα και άκουγες τη φωνή του. Νομίζω ότι είναι αυτό που είχε πει ο Ταρκόφσκι σε ένα βιβλίο του «Σμιλεύοντας τον χρόνο», ότι ας πιστεύει όλος ο κόσμος ότι οι δημιουργοί είναι ελεύθερα όντα. Δεν υπάρχουν πιο δούλοι και πιο σκλάβοι των εμπνεύσεών τους. Εγώ θα το αντιστρέψω ότι ήταν κατάρα και ευλογία που τον συνάντησε. Κρατάω την κατάρα σαν αρχή πίεσης και ευλογία το φινάλε, αν υπάρχει ποτέ. Είναι και ψυχολόγος, παιδιά. Όποιος έχει πρόβλημα, ξέρετε. Και καλώς. Δεν νομίζω να του λείπει πελατεία στους κυρούς μας. Είναι όμως χειρούργος ψυχολόγος.